πιθανότητα κοινών υποψηφιωτήτων. Mm. Δηλαδή αυτό το πλαίσιο διευρύνεται και θα έχει και κοινούς υποψηφίους πιθανόν. Η Λεπέν έβαλε λίγο φρένο σε αυτό, αλλά θα το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Βέβαια η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και από τους δύο πολύ σημαντική. Ο Σαλβίνι περασπίστηκε το ευρώ και λέει ότι πια θα πρέπει να βασιζόμαστε στις εθνικές οικονομίες. Δεν αμφισβήτησε το ευρώ. Από τη μεριά της η Λεπέν αυτό που είπε είναι ότι θέλουμε να πάρουμε πλέον την Ευρώπη. Θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογές και προφανώς θα περιμένουμε από το Λαϊκό Κόμμα να μας στηρίξει. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές, προσοχή και εδώ πέρα η ορολογία, η Ευρώπη θα έχει νέες αξίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι απειλή σημαίνει αυτό, οι νέες αξίες της Λεπέν, του Σαλβίνι, του Όρμπαν. Νεοφασισμός κανονικά, Αργύρη. Μα αν στις τρεις από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία με το AfD, έχουμε ποσοστά, δεν ξέρω, πάνω από 20-30% για την ακροδεξιά, καταλαβαίνει κανείς τι αντίκτυπο θα έχει αυτό μέσα στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή μόνο από αυτές τις τρεις χώρες θα έχουν ξεπεράσει, ξέρω εγώ, τους 100 ευρωβουλευτές. Μιλάμε δηλαδή για ένα εντελώς διαφορετικό Ευρωκοινοβούλιο από το Μάιο και μετά. Και αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο δεν ξέρουμε πώς θα βρεθεί και το Λαϊκό Κόμμα. Γιατί και μέσα στο Λαϊκό Κόμμα κάποιοι κλείνουν το μάτι προς την ακροδεξιά, κάποιοι δεν θέλουν καν να το ακούσουν. Νομίζω το Λαϊκό Κόμμα θα έχει σοβαρά ζητήματα. Ήδη έχουμε τα πρώτα συμπτώματα δηλαδή, του προβλήματος, έτσι. Ναι, βλέπουμε μια προσπάθεια από τον κύριο Βέμπερ να ρίξει τους τόνους και γενικώς, αλλά νομίζω ότι θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι, Αργυρή, να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Οι εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις από τα μεσαία, ας το πούμε έτσι, στελέχη και κάτω, γιατί έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Σαλβίνι, και προφανώς όχι τυχαία, επικαλέστηκε την απογοήτευση της αριστεράς, της κοινωνικής αριστεράς, όπως το είπε. Ο Σαλβίνι δεν ψηφίστηκε όμως μόνο από ακροδεξιούς, όπως γνωρίζουμε. Όχι. Υπήρχε ένα συνοθήλευμα, ας το πούμε έτσι, Αργύρη, ψηφοφόρων, που και αυτό κάτι αντανακλά σε ό,τι αφορά τη στάση, την πολιτική στάση δηλαδή της Ιταλικής κοινωνίας, η οποία έχει και μια παράδοση. Ήταν εργαστήριο πολιτικό η Ιταλία για δεκαετίες. Ήταν εργαστήριο, αλλά ήταν και το εργαστήριο που έθρεψε το φασισμό. Μην το ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ ήρθε μετά από 11 χρόνια μετά το Μουσολίνι. Βρήκε έτοιμη τη μαγιά. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι η Ιταλική κοινωνία είναι ακροδεξιά, είναι ρατσιστική, είναι ξενοφοβική. Υπάρχουν ενδείξεις αρνητικές και ανησυχητικές, αλλά θέλει προσοχή. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας. Μετά από τόσα χρόνια λιτότητας, υπάρχει μια μεγάλη φτώχεια στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την Ιταλία, νομίζοντας ότι η Ιταλία είναι η μεγάλη χώρα, η ισχυρή οικονομία. Ο Σαλβίνι πάλι σήμερα το επανέλαβε. Αυτοί που μας επιτέθονται με τα spreads είναι αυτοί που θέλουν να εξαγοράσουν φτηνά τις δικές μας εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη Ιταλική κολοσσή, η Βερτσάτσε, ήταν η τελευταία που είδαμε, που είναι ένα οικομόδος. Η Πιρέλη, η Ταλτσεμέντι. Έχουν βρεθεί σε ξένα χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μια ανασφάλεια του κόσμου και δυστυχώς την ανασφάλεια του κόσμου την καλλιέργησε η κεντροαριστερά, η οποία από ό,τι φαίνεται βρίσκεται σε φάση πασοκοποίησης, δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να κάνει αυτοκριτική για το κακό που έκανε στη χώρα και οδήγησε τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, κυρίως τον Ντι Μάγιο αλλά και αρκετούς στην Λέγκα του Βορρά, και μια αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά θα τη λέγαμε, η οποία πραγματικά έχει εκμηδενιστεί. Και υπάρχει αυτό το κενό, το μεγάλο κενό, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και δεν υπάρχει και πολιτική. Με συγχωρείς, να πεις. Αν μου επιτρέπετε όμως να πω και κάτι άλλο, ότι είχαμε την Κυριακή, γιατί είχα πάει στην Περούτζια, είχε γίνει πορεία Περούτζια-Ασίζη. Κάτω από καταρακτώδη βροχή, σε πολλές ώρες, 18 χιλιόμετρα πορεία και κάτω από καταρακτώδη βροχή, 100.000 άτομα διαδηλώσαν υπέρ της ειρήνης, υπέρ της υποδοχής, εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Και δεν ήταν τα πολιτικά κόμματα. Μου έκανε θετικά εντύπωση ότι οι πολιτικοί που ήταν εκεί πέρα ήταν απαξιωμένοι. Ο κόσμος δεν τους έδινε καθόλου σημασία. Είναι αδιαμεσολάβη το λες δηλαδή. Ναι, και είναι η κοινωνία όμως των πολιτών βγήκε στους δρόμους, γιατί στην πορεία ήμασταν μοναχοί, μοναχές, πολλά σχολεία, πρόσκοποι. Μια διαφορετική και πολύχρωμη κοινωνία που δεν μπορεί πλέον να ανεχτεί. Ξεπερνάει μάλλον το πρώτο σοκ από αυτό τη σαλβινοποίηση της καθημερινότητας και αντιδρά. Από την άλλη όμως δεν έχει πολιτική έκφραση
Αυτό κατάλαβα από αυτό που μας είπες πριν. Και αυτό είναι το μεγάλο κενό, μάλλον. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το κενό, και ειδικά οι κερδοσκοπικές κινήσεις. Είχαμε σήμερα τα spread, πήγανε στα 309, ναι, στις 309 μονάδες βάσης. Βγήκε η Credit Suisse και προειδοποίησε ότι αν φτάσει 400 μονάδες βάσης, οι ιταλικές τράπεζες χρειαστούν καινούργια κεφάλαια. Είπατε πριν για τις 15 του μηνός που θα πρέπει να κατευθεί ο προϋπολογισμός όπως και στις άλλες χώρες. Όμως στις 26 και στις 30 του μηνός θα έχουμε τη Standard & Poor's και τη Moody's που περιμένουμε να βαθμίσουν την πιστοποιητική αξιολόγηση της χώρας και της οικονομίας και τα ομόλογα. Πολλοί φοβούνται για διπλή υποβάθμιση που σημαίνει ότι τα ιταλικά ομόλογα θα γίνουν σκουπίδια. Mm. Και καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει και από τη στιγμή, γιατί κάποιος ανέφερε πριν, αναφέρατε μέσα για το θέμα της Γερμανίας. Ένα μεγάλο τμήμα των ιταλικών ομολόγων βρίσκονται στις γερμανικές τράπεζες. Οι γερμανικές τράπεζες κερδίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια το χρόνο από τα ιταλικά ομόλογα. Έτσι, με την αύξηση των spread, πιθανόν η Ιταλία να χρειαστεί να πληρώσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια το χρόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο. Mm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Και εδώ είναι το θέμα, όπως έγινε στην Ελλάδα, μια πρώτη συζήτηση που η Ελλάδα τέλος πάντων δεν έγινε μια απευθείας μείωση του χρόνου του χρέους, αλλά υπήρξε μια διευκόλυνση στην αποπληρωμή και είναι η πρώτη συμφωνία που έχει αυτού του είδους. Πιθανόν θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι το θέμα μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης για τα χρέη. Γιατί ούτε το χρέος το ιταλικό μπορεί να υποστηριχτεί με 2,35-3, ούτε η Πορτογαλία μπορεί να στηρίξει το χρέος της. Η Ισπανία έχει ανάλογα προβλήματα. Κάποιος ανέφερε πριν και για τον προϋπολογισμό που ετοιμάζουν και αυτοί. Και καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μια αστάθεια στη Νότιο Ευρώπη δεν συμφέρει κανέναν. Και πρωτίστως σε εμάς που μόλις τώρα έχουμε πουλώσει τις πληγές μας. Συμφέρει την ακροδεξιά, όπως βλέπουμε όμως. Αυτό είναι θέμα καθαρά πολιτικών αποφάσεων που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι σε θέση να πάρει το Βερολίνο, νομίζω. Φοβάται πάρα πολύ. Αλλά είναι όπως το λέει ο Αργύρης, δηλαδή όλες αυτές οι χώρες περιμένουν να υπάρξει μια ουσιαστικότερη ρύθμιση για το θέμα των χρεών, μια καταχρεωμένη Ευρώπη στην ουσία, και η Γερμανία βεβαίως να προσπαθεί να επιμένει σε αυτό το λεγόμενο κάντε το όπως και εμείς, το οποίο είναι εντελώς παιδικό, έτσι το έχουν πει οι οικονομολόγοι και από τη Γερμανία, ότι αυτό το δασκαλίστικο να βάλετε τα οικονομικά σας σε τάξη όπως τα βάζουμε και εμείς δεν μπορεί να λειτουργήσει για λόγους που νομίζω είναι ευνόητοι. Τώρα μην κάθομαι να τους αναλύω. Λοιπόν, την Ισπανία την ανέφερα γιατί εκεί πιθανότατα δεν θα μπορέσει να βγει προϋπολογισμός. Θα έχουμε πιθανότατα εκλογές στην Ισπανία αρχές του χρόνου, αν δεν περάσει προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή να μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση που υπάρχει των σοσιαλιστών με την ανοχή της κάποιων κομμάτων ουσιαστικά λειτουργεί με τον προϋπολογισμό που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Ραχώη. Έτσι δεν έχει αλλάξει τον προϋπολογισμό και ό,τι μέτρα προσπαθεί να πάρει είναι μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο. Άρα, αν θέλει να κάνει. Ναι, στην Ισπανία γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει ένας προϋπολογισμός. Το Unidos Podemos, δηλαδή αριστερά, προσπαθεί να κάνει γέφυρα με τους εθνικιστές της Καταλωνίας. Mm-hmm. Έγινε μια πρώτη συνάντηση του Σάντσεθ με τους εθνικιστές, όπου εκεί πέρα οι Καταλανοί βάλανε βέτο ότι αν δεν δώσει απαντήσεις στο εθνικιστικό πρόγραμμα, το πρόβλημα της χώρας της Καταλωνίας, δεν θα υπάρξει συμβιβασμός. Σωστή. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χωρίς προϋπολογισμό δεν υφίσταται κυβέρνηση. Σωστή. Δεν μπορεί ο Σάντσεθ να συνεχίσει. Και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μεγάλο προβάδισμα στους σοσιαλιστές, αλλά η κατάσταση είναι ρευστή και μπορεί να ανατραπεί. Η τελευταία δημοσκόπηση τους έδινε 10 βαθμούς μπροστά από τη δεξιά. Το Λαϊκό Κόμμα, ναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων και εκεί αν γίνουν, πώς το λένε, μη προγραμματισμένες πρόωρες εκλογές και αυτό από τις αγορές παράγοντας αστάθειας θα εκλειφθεί, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε ακόμα ένα παράγοντα αστάθειας στην Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ευρώπη είναι σε συνθήκη αστάθειας αυτή την περίοδο και αυτό βλέπουμε και παρακολουθούμε με πρωταγωνιστικό σε αυτή τη φάση ρόλο της Ιταλίας, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Εγώ κρατώ με πολύ πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό που και εσύ επισήμανες, Αργύρη, για το αδιαμεσολάβητο κίνημα των πολιτών, που μακάρι να κεφαλαιοποιηθεί πολιτικά και να βρει και την πολιτική του έκφραση που είναι αναγκαία απέναντι στον νεοφασισμό, έτσι όπως τον ομολόγησαν πια σήμερα Σαλβίνη και Λεπέν, διότι αυτό έγινε,
Και δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα. Υπάρχει πάντως, Κατερίνα, και δηλαδή, σε άλλες χώρες αυτό. Και λες, σε άλλες χώρες υπάρχει σύμφωνη, αυτό. Συμφωνώ, παιδιά, αλλά τώρα η Ιταλία έχει μια βαρύνουσα σημασία σε ναι, αυτό. Ναι, απλά νομίζω είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, ο Αργύρης μπορεί να συμφωνεί. Για μένα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το ρόλο τη υποτιθέμενη σοσιαλδημοκρατία. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, σοσιαλδημοκρατία. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τη συνέντευξη τύπου που δώσανε ήταν στην οδό Μποτέγκιο Σκούρε. Εκεί ήταν η οδός που ήταν η έδρα του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του μεγαλύτερου Κομμουνιστικού Κόμματος στη Δύση. Και μάλιστα ο Σαλβίνι το είπε. Το παρελθόν ήταν ο κομμουνισμός, τώρα είναι ο εθνικισμός και ο εθνικολαϊκισμός. Δηλαδή η κόντρα πια είναι αυτή. Αυτός ο νέος εθνικοσοσιαλισμός δεν φοράνε τα μαύρα χιτόνια, οι μελανοχύτονες ή τα σταυτόχρωμα σήμερα, των ΕΣΕΣ. Αλλά έχουμε την ίδια πολιτική, είναι ακριβώς. Αργύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ευχαριστούμε πολύ συχνά πια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, διότι είναι πολύ τιμή. Δυστυχώς, δεν το ακούω για καλό. Δεν είναι, φυσικά. Γιατί οι ειδήσεις αυτές είναι άσχημες. Ναι, ναι. Μακάρι να μην σε χρειαζόμασταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και να έχει ο Αργύρης ο Παναγόπουλος χρόνια ανταποκριτής. Όπως είδαμε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλο το γίγνεσθε στην Ιταλία όλες τις τελευταίες δεκαετίες και με όλους τους όρους, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς. Λοιπόν, ξεκίνησες να λες κάτι πριν στην αρχή και νομίζω ήρθε η ώρα να το ξεδιπλώσεις. Κοίταξε, να σου πω τώρα. Το πρόβλημα είναι φανερό ότι είναι ότι.